Όταν είδατε ότι είστε με το άλλο ζευγάρι, δεν λέω ούτε το όνομα, με το Ζώτο και την άλλη την κοπέλα που ήταν στην παρέα. Όταν ήσασταν. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, όταν είπατε ότι ήσασταν αντιμέτωποι με εκείνο το ζευγάρι που τραγούδισαν το Άμε Barbie Girl, ναι. Πιστεύατε ότι θα φύγετε? Να πω την αλήθεια, εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι είμαστε αντιμέτωποι. Όχι. Αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών, ναι, βέβαια. Ναι, εντός εισαγωγικών, ναι. Αλλά όχι, με κάποιους θα ήμασταν και κάποιοι ήταν μαζί μας. Οπότε με σε αυτά τα πλαίσια συνεχίσαμε. Βλέποντας την ερμηνεία των παιδιών της Κωνσταντίνας, εντάξει, και του Χρήστου και τη δικιά σας, θεωρούσατε ότι εσείς θα φύγετε? Να πω την αλήθεια, εγώ είχα μια αίσθηση από πριν. Πριν βγούμε, πριν να είμαστε υποψήφια για τα δύο ζευγάρια, πριν να είμαστε υποψήφια για τα δύο ζευγάρια, είχα μια αίσθηση ότι θα φύγουμε. Ενστικτό. Αλήθεια, λες το. Αλήθεια. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχουμε φύγει ακόμα από το Just the Two of Us. Εγώ νιώθω ότι σήμερα θα πάμε για πρόβα και θα τα κάνουμε όλα όπως θα πάμε για πρόβα, αλλά για μας. Πάντως, στο Twitter, να ξέρετε, λένε ότι έφυγε η Άρτεμις και ο Ορφέας και η Άρτεμις που έχουν φοβερή φωνή και έμεινα η Κωνσταντίνα που δεν έχει καθόλου φωνή και υπάρχει μια αδικία. Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς και σαν αντιδράσεις. Λέξη αδικία τώρα. Είναι πολύ βαριά η λέξη αδικία γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ψηφίζει ο κόσμος. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις τον παράγοντα αυτών του κόσμου. Σωστά. Οπότε. Και ξέρετε, την παιδιά είστε τόσο καλά, παιδιά, και δύο. Έχετε τέτοια ευγένεια. Και ηρεμία. Που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και το βλέπαμε κάθε φορά που κάνετε και δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο και με τη δικιά σας εμφάνιση, αλλά και με όλα αυτά που έγιναν το Σάββατο και να το σχολιάσουμε. Φύγαμε. Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει από το Just the Two of Us είναι. Ο Ορφέας και η Άρτεμη. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ακολουθήστε με, εσείς. Δεν θα ξανακούσουμε αυτά τα ωραία τραγούδια. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς ξεκινήσαμε, ο κόσμος ξεκίνησε με ένα τραγούδι και θα τελειώσει με ένα τραγούδι. Οπότε και εμείς, φεύγοντας από το Just the Two of Us, έχουμε να σας πούμε το εξής. Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου και ένα τραγούδι συντροφιά μου. Φεύγω τώρα φεύγω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να σας πω ότι σε 3-4 επεισόδια έχουμε ξαναβρεθεί. Οπότε θα ξαναβρεθούμε και εδώ και θα σας ξανακούσουμε να τραγουδάτε. Ευχαριστούμε, Νίκο, εσένα, την παραγωγή, εσάς, την ορχήστρα, όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλή όλοι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Επίσης. Θα μου λείψετε, πραγματικά. Ήσασταν ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Σήμερα μπορεί να μην ήταν η καλύτερη σας φορά, αλλά γενικότερα υψηλός ο πύχης, λίγα τα λάθη. Πολύ ωραία, παιδιά. Αχ, πόσο ωραία τα είπατε, με πόσο αξιοπρέπεια. Σαν να θέλετε να φύγετε, καλέ μου φάνηκε εμένα. Τόσο χαρούμενοι. Δεν είχαμε καταλάβει ότι φεύγουμε. Ωραία. Καλά είμαστε. Σήμερα θα αρχίσουν όλα. Τώρα, επειδή έχουν προχωρήσει αρκετά τα επεισόδια και βλέπουμε και τα ζευγάρια. Τώρα που το βλέπετε λίγο απ' έξω και θα το παρακολουθήσετε, αν σας έλεγα ποιος θέλετε ιδανικά, ποιος αξίζει μάλλον να είναι νικητής, όχι ποιος θέλετε, ποιος αξίζει, ποιο ζευγάρι θα μου λέγατε? Ακούστε, όλα τα ζευγάρια δίνουν ένα πραγματικά δικό του στίγμα. Δυσκολεύομαι πολύ εγώ να αποφασίσω. Ναι. Ειδικά σε αυτή τη φάση που είναι τώρα το. Που είμαστε, πήγα να πω. Ειδικά σε αυτή τη φάση που είναι τώρα το παιχνίδι. Είναι τόσο. Δίνουν ο καθένας τόσο πολύ ενέργεια και είναι τόσο καλή. Και τόσο διαφορετική κιόλας. Και τόσο διαφορετική. Δηλαδή λες, θα πω τον έναν. Μα κι ο άλλος. Οπότε είναι κάτι. Όλοι, μακάρι να μην έβγαινε κανένας από αυτό δεν το παιχνίδι. Δυστυχώς το φορμάτι είναι τέτοιο. Ωραία. Που... Πρέπει όμως κάποιον να διαλέξει. Αν είσαι στην επιτροπή, γιατί είσαι μια γυναίκα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μουσική. Ναι, δεν έχει να κάνει με τη μουσική αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι καταρχάς talent show. Εσφαλμένα λέγεται ότι είναι ένα talent show. Έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει και στον κόσμο αυτό. Δεν είναι. Είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή. Ένα μουσικό παιχνίδι. Είναι show χαράς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πήγε εσφαλμένα ίσως και από την αρχή να μπει κάποιο τύπο ανταγωνισμός, ενώ δεν υφίσταται κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. Ο ανταγωνισμός δεν νομίζω από κάποιον. Εννοείς κάποιος το έχει βάλει αυτό? Όχι. Καταλαβαίνω από την. Δεν είναι talent show. Ναι, αλλά είναι ανταγωνισμός.
κολλήσει με κάποιον άλλον και στο τέλος μένουν δύο και ο ένας θα φύγει. Κάμαστε κι εμείς εκεί όμως και θα τραγουδήσουμε κι εμείς όταν θα μείνουν οι δύο. Αν ρωτούσα εσένα το ίδιο, εσύ ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο μεγάλος. Όχι, θα ήθελες να είναι ο μεγάλος νικητής. Ένας θα ξέρω ποιος θα ήθελα, γιατί έχουμε γνωριστεί κιόλας με τα παιδιά. Οπότε έχει φύγει αντικειμενικότητα, αν θέλεις, απέναντι στο όλο. Εγώ, παιδιά, γιατί μου το. Εγώ μπορώ να πω στα ίσα ποιος θα ήθελα και ποιος πιστεύω το αξίζει. Μα δεν είναι ότι έχω κάποιον στο μυαλό μου και δεν το λέω. Εγώ να σου πω ποιος θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα τον Τρίφωνα. Να κερδίσει. Να κερδίσει. Καταρχάς, ο Τρίφωνας μας κερδίζει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει φωνή, αλλά τον αγαπάω πολύ, μου αρέσει, τον συμπαθώ. Επειδή τον γνωρίζω και προσωπικό, οπότε ψήφιζα τον Τρίφωνα. Αν με ρωτούσατε ποιος δικαίως θα ήθελα να κερδίσει, θα έλεγα τον Τάσο με την Κόνη. Από τα δύο φαβορία, με Τάσο, Κόνη και Έρικα Άρης, που από ό,τι φαίνεται ξεχωρίζουν, ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει το τρόπαιο, ρε παιδί μου. Δεν θα το πάρουν και οι δύο, ε. Όχι, αυτό το έχουμε λύσει εδώ και 3 λεπτά. Έχω μείνει εγώ, μένω σε αυτά. Μας φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θέλω να απαντήσω. Γιατί σ' αγαπάμε όλους. Είπατε πριν σε αυτό το βιντεάκι που παρακολουθήσαμε, από τα backstage, ότι υπήρχαν και άτυχες στιγμές. Ποιες θεωρείτε εσείς άτυχες στιγμές? Υπήρχαν στιγμές που, παρόλο που είχαμε κουρδίσει, αν θέλεις, καλά στις πρόβες μας κτλ., την ώρα του live ήταν κάπως πιο δύσκολες για μένα. Γιατί η Άρτεμις, εντάξει, είναι μια επαγγελματία τραγουδίστρια. Μια επαγγελματία τραγουδίστρια, οπότε για μένα ήταν πιο δύσκολο να μπορέσω να ισορροπήσω το στρες, το άγχος, τη δουλειά που έχουμε κάνει, να θυμηθώ όλες τις πληροφορίες αυτές που έχω πάρει. Οπότε, ναι, υπήρχαν στιγμές που ήταν πιο δύσκολες για μένα. Μάλιστα. Έχω κάνει τα λάθη μου. Έλα, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει. Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές βγαίνατε στη σειρά εμφάνισης ή πρώτοι ή από τους πρώτους. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν σας βοήθησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι και εσείς είχατε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπονο. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Αλήθεια να είναι δω βγήκαμε τώρα ποιος θα βάλουν. Ήμασταν το γούρι εμείς, καταλαβαίνετε. Μάλλον γι' αυτό. Μας βάζαν πρώτους. Να δω τώρα ποιος φύγαμε. Ποιους θα βάζουν συνέχεια να βγαίνουν. Εμένα θα με ενοχλούσαν έβγαινα πρώτοι. Εμένα θα με ενοχλούσαν. Βγήκαμε τρίτη φορά πρώτοι. Τώρα, στο επεισόδιο της αποχώρησής μας. Ναι. Είναι κάτι άβολο, είναι η αλήθεια. Το είχατε συζητήσει, παιδιά, με την παραγωγή. Τι συμβαίνει? Δεν συζητιέται ιδιαίτερα. Τι εννοεί? Δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα. Είναι κάτι το οποίο είναι απόφαση της παραγωγής. Ναι, μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Δεν μπορούμε να παρισφρήσουμε εμείς την απόφαση. Τι κάνετε από εδώ και πέρα? Ο Θεέα μου. Καταρχήν θέλω να σου πω κάτι. Σου έχω φέρει ένα δώρο. Ξέρω ότι σου αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια και ειδικά τα τριαντάφυλλα. Ναι. Λοιπόν, δεν σου έφερα τριαντάφυλλα, αλλά σου έχω φτιάξει ένα τριαντάφυλλο. Αυτό εδώ είναι για σένα. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Θα το ανοίξω. Ζωγραφίζει. Το θυμάμαι γιατί είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή σα εδώ με τη ζωγραφική μου. Είχαμε δύο εβδομάδες και ένα νικοκλαδί. Και είχα παρουσιάσει κάποια πέργα. Το θυμάμαι και ήταν φανταστικά. Ξέρεις, ο σύντροφός μου ασχολείται πάρα πολύ με τέχνη. Του αρέσει πάρα πολύ. Οπότε τώρα τελευταία έχω μάθει και εκτιμώ σε πολύ περισσότερο την αξία ενός τέτοιου δώρου από ό,τι εκτιμούσα παλαιότερα. Είναι φανταστικό. Πολύ ωραίο τέλημα. Είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μαγικό. Και να σου πω κάτι, τα λευκά τριαντάφυλλα είναι τα αγαπημένα μου. Πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε, πού σε βρίσκουμε τώρα? Ετοιμάζεις κάποια παράσταση? Κάποια παράσταση όχι. Σε αυτή τη φάση που τελειώσαμε και με το Just the Two of Us, είμαι στη φάση να ασχοληθώ περισσότερο με τη ζωγραφική μου. Και πολύ καλά θα κάνεις. Και βλέπουμε στην πορεία, συζητάμε πράγματα, τηλεοπτικά, θεατρικά κτλ. Μπορούμε να μιλήσουμε, να σε βοηθήσω αν χρειαστείς κάτι. Θα σου πω στο διάλειμμα. Βεβαίως. Άρτεμις. Και εγώ έχω κάποιες προτάσεις, ζητάω τώρα κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα κάτι. Θα δούμε. Είναι και τα πράγματα λίγο ακόμα περίεργα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και άνθρωποι με τέτοια ευγένεια σαν και εσάς και με ήθος και ταλέντο, νομίζω ότι μόνο καλό σας έκανε όλο αυτό και θα το δείτε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.